Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Δράμας ενημερώνει τους κατόχους συνοδευτικών οχημάτων θεριζοαλωνιστικών μηχανών ογκομετρικά, σιλό ή χύδρινη μεταφοράς, ότι σύμφωνα με τον κανονισμό και το αρμόδιο έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όλα τα παραπάνω οχήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ταχογράφο, ώστε η τροχιά να μπορεί να ελέγχει την τήρηση του ορίου ταχύτητας των 40 χιλιόμετρων ανά ώρα που ισχύει για τα οχήματα αυτά. Επίσης, υπενθυμίζουν ότι πρέπει η κυκλοφορία των παραπάνω μηχανημάτων επιτρέπεται μόνο μετά από την κατέτοση θεώρηση των αδειών κυκλοφορίας από την υπηρεσία, μετά δηλαδή από τον τεχνικό έλεγχο από εγκεκριμένων συνεργείων αγροτικών μηχανημάτων και την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης καλής λειτουργίας. Επίσης, η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών επιτρέπεται μόνο κατά την περίοδο της συγκομιδής σιτηρών, σύμφωνα με την απόφαση που εκδίδει κάθε χρόνο η Υπηρεσία Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές επιτρέπεται να έχουν κάποια συνοδευτικά φορτηγά, είναι ή σιλό ή χύδιν μεταφοράς, για να μεταφέρουν τα προϊόντα συλλογής από την θεριζοαλωνιστική μηχανή στους χώρους συγκέντρωσης ή στις αποθήκες των παραγωγών. Αυτά τα μηχανήματα επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο κατά τις περιόδους συγκομιδής, αυστηρά, δηλαδή βγαίνει κάθε χρόνο μια σχετική απόφαση από 1η έκτου μέχρι 31-12, συγκεκριμένα για αυτά, και να μεταφέρουν μόνο αυτά τα προϊόντα, έτσι, όχι κάποιο άλλο προϊόν. Επίσης, η κίνησή τους επιτρέπεται, θεωρούνται οι άδειές τους κάθε χρόνο, πρέπει οπωσδήποτε να έρχονται εδώ σε εμάς να κάνουν θεώρηση των αδειών, προσκομίζοντας μια βεβαίωση καλής λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, μετά από έλεγχο φυσικά του μηχανήματος. Και συγκεκριμένα τώρα ενημερωθήκαμε γι' αυτό και βγήκε σχετικό δελτίο τύπου, ότι πρέπει να τοποθετηθεί και ταχογράφος για να ελέγχεται το όριο των 40 χιλιόμετρων που προβλέπει ο νόμος.